το θέμα αυτό παλαιότερα από το Υπουργείο Εξωτερικών επί Υπουργείας Ντόρας Μπακογιάννη, κύριε Σκυλακάκη. Και πολύ παλαιότερα, που δεν το θυμούνται σχεδόν καθόλου, περισσότεροι πριν από 25 χρόνια που να θυμούνται, ήμουνα σύμβουλος, πολιτικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και το χειρίστηκα από αυτή την άποψη το 92-93. Είμαστε κοντά σε λύση τώρα, κύριε Σκυλακάκη. Τι βλέπετε? Κοιτάξτε, σε λύση με την έννοια αν μπορεί να φέρει κάποια συμφωνία η κυβέρνηση στη Βουλή, είναι πιθανό να φέρει. Σε πραγματική λύση πιστεύω πως όχι, γιατί δεν έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για πραγματική λύση. Για το αν θα περάσει, λέτε, μια τέτοια λύση? Όχι, εγώ λέω για το αν θα έχουμε λύση ή διαιώνιση του προβλήματος. Γιατί αν ψηφιστεί μια λύση και από τις δύο πλευρές, θα έχουμε λύση? Ψηφίστηκε η ενδιάμεση ονομασία, μάλλον. Διάμεση συμφωνία. Η διάμεση συμφωνία. Συμφωνία, ναι. Το 1995. Και δώσαμε σε εκείνη την ενδιάμεση συμφωνία και τη δυνατότητα να μπουν στο ΝΑΤΟ ως πουδουγού μου και τη δυνατότητα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πουδουγού μου. Πέρασαν τότε έκτοτε 11 χρόνια και ήρθε το 2008 και υπήρξε πλήρης αποτυχία στο Βουκουρέστι από την πλευρά των Σκοπίων, διότι το θεώρημα του μακεδονισμού που υπάρχει εκεί είναι αρκετά βαθύ και βαθαίνει καθώς περνάει ο χρόνος, και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα διπλωματικό θέμα. Αυτό πώς λύνεται? Κοιτάξτε, δεν λύνεται εύκολα. Λύνεται με αποφάσεις πολιτικές? Δεν λύνεται εύκολα. Θέλει πολύ περισσότερο χρόνο, θέλει οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και κυρίως θέλει να μην κοροϊδευόμαστε. Ας πούμε, το 1992 έβαλαν το σύμβολο της Βεργίνας στη σημαία για να το βγάλουν. Μάλιστα. Όπως και πολλά άλλα. Όπως και πολλά άλλα. Αυτά είναι ημίμετρα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συμβίωσης μεταξύ των δύο λαών που να συμφιλιώνει τις εθνικές ταυτότητες, και μια παράλογη ταυτότητα που προσπάθησαν να δημιουργήσουν, που να πούν ότι δεν είναι καν Σλάβοι. Αυτό είναι το τρελό στην υπόθεση. Ενώ μιλάνε μια γλώσσα σλαβική, έτσι. Πάντως, τέτοιο κλίμα που λέτε δεν υπάρχει. Ακριβώς αυτό λέω, ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, ηρεμία, ψυχραιμία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμφωνώ απολύτως. Άρα θα τραβήξει σε χρόνο, λέτε, κύριε Σκυλακάκη. Αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική λύση, χρειάζεται χρόνο και ηρεμία από όλες τις πλευρές. Εσείς με την πρόταση της κυβέρνησης διαφωνείτε και πού? Γιατί αν κρίμα από τη διαχείριση που έχετε κάνει, ΝΑΤΟ, στο παρελθόν είστε κοντά. Είναι έτοιμοι να δώσουν το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι το μόνο πραγματικό ισχυρό στοιχείο που έχουμε για να λύσουμε στην ουσία το θέμα. Το οποίο κερδίθηκε το 2008 στο Βουκουρέστι. Μάλιστα. Γιατί είναι το ΝΑΤΟ ισχυρό? Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είμαστε δανεισμένοι μέχρι εδώ, δεν έχουμε την ίδια ισχύ όσο είχαμε στο παρελθόν. Στο ΝΑΤΟ, αντίθετα, επειδή εξακολουθούμε και έχουμε έναν ισχυρό στρατό, η φωνή μας μετράει. Άρα το όπλο μας αυτό είναι, λέτε. Ακριβώς. Και δεν πρέπει αυτό το όπλο, που δεν το θεωρώ εγώ εθνικιστικά όπλο, λέω ότι είναι ένα όπλο για να λυθεί επί της ουσίας το πρόβλημα. Αυτό δεν πρέπει να δοθεί εύκολα. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο. Συγγνώμη, Μαρία, να καταλάβουμε κάτι. Με την πρόταση σύνθετη ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία με κάποιο τρόπο, χρονικό ή κτλ. Γεωγραφικό, εσείς συμφωνείτε? Εγώ πιστεύω ότι διπλωματικά, εφικτή, στο τέλος της ημέρας, αυτή προς τα εκεί θα είναι η λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να φτάσουμε εκεί, πρέπει να λύσουμε την ουσία, που είναι ο Μακεδονισμός. Κατανοητό. Κύριε Κωνσταντινόπουλο.